Μόνο ευχαριστίες έχω στους εκδοτικούς οίκους που έχουν την καλοσύνη κάθε εβδομάδα να παραλαμβάνουμε πακέτα, φακέλους με βιβλία. Αλλά κάποια βιβλία μας δίνουν μεγαλύτερη χαρά όταν τα αντικρίζουμε, όταν τα πιάνουμε στο χέρι μας. Και ένα από αυτά, τα λίγα που δίνουν τόση χαρά, είναι αυτό. Είναι το νέο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ. Είναι τυπλοφορημένο το Ιδόλιο και νομίζω ότι βλέπετε ένα κυκλαδίτικο Ιδόλιο που πρωταγωνιστεί στο βιβλίο και πολύ εύκολα το μυαλό μας όταν ξέρεις και σημάδια που έχει αφήσει στη διαδρομή της για τα θέματα αυτά η Βικτόρια Χίσλοπ. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις όλη της τη βιογραφία, αλλά νομίζω ότι έχει με πολύ καθαρότητα τοποθετηθεί για το θέμα που είναι αγκάθι στις σχέσεις των δύο χωρών, Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας, που είναι τα γλυπτά, τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Συγχαρητήρια και καλοτάξιδο αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν διαβάσω τον πρόλογό σου, διότι τα ξεκαθαρίζεις τα πράγματα από την αρχή, ότι όσο ενημερωνόσουν, όσο περνούσε ο καιρός και έκανες και εσύ τη δική σου έρευνα για το τι έγινε με τον αριστοκράτη Έλγιν που αφαίρεσε με πολύ βίαιο τρόπο τα μάρμαρα από τον Παρθανώνα σε έναν ορίζοντα 2 ετών, με σφυριά, με σιδεροπρίο, να τα περιγράφεις πολύ παραστατικά και κατόπιν τα πούλησε με ένα ευτελές ποσό στο Βρετανικό Μουσείο, δεν σου ήταν δύσκολο να πάρεις θέση σε αυτή την ιστορία. Κι ας είσαι στο αίμα, στις ρίζες σου, Μεγάλη Βρετανίδα, τώρα βεβαίως είσαι και Ελληνίδα εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω όσο πας γίνεσαι πιο πολύ Ελληνίδα. Μα συγκινεί το ότι έγραψες ένα βιβλίο που έχει ευθεία αναφορά σε αυτό το θέμα. Ναι, δεν ήθελα να γράψω συγκεκριμένο για το Έλγιν, γιατί γενικά δεν γράφω για ένα άνθρωπος που έζουσε. Αλλά στην ίδια στιγμή έχει το θέμα των αρχαιοκαπηλίων είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί δεν είναι μόνο τα μάρμαρα που έχει πάρει το Έλγιν, αλλά ο Έλγιν, αλλά έχει πολλά άλλα πράγματα που διαρχία τα χρόνια έχουν κλέψει από την Ελλάδα και από την Ιταλία. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με αρχαιοκαπηλεία εκεί. Αλλά για μένα τώρα σκέφτομαι συνέχεια για τα μάρμαρα, τα γλυπτά. Για μένα δεν είναι τα γλυπτά του Έλγιν, είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Γιατί ο Έλγιν ήταν κλεφτής. Αυτό είναι πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Και για χρόνια το Βρετανικό Μουσείο έχει κρύβει τα γεγονότα από όλους. Είναι όπως θέλουν να είναι τυφλοί αυτοί που είναι ο διευθυντής και όλα που δουλεύουν εκεί. Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την αλήθεια. Και είναι γι' αυτό που είμαι πολύ θετική που θα γυρίσουν τα μάμαρα. Όχι αύριο, αλλά κάποια στιγμή. Ναι, κάποια στιγμή. Σε ρωτούσα πριν βγούμε στον αέρα για το πώς τοποθετείται σε αυτό το ζήτημα η Βρετανική κοινωνία και μου είπες ότι μετατοπίζεται σιγά σιγά. Αρχίζει να καταλαβαίνει ότι όλο αυτό ήταν μια κλοπή όπως το περιέγραψες και ότι προφανώς αυτό το γεγονός αποκρύπτεται από το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο έχει κάνει παρόμοιο και με άλλους πολιτισμούς, με άλλα πολιτιστικά προϊόντα. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ συντηρητικός το μουσείο και είναι ακόμα στο παρελθόν και το κοινό δεν είναι στο παρελθόν.
γιατί έχει ένα κύμα, έχει μια κάτι που μεγαλώνει και αυτό είναι η σκέψη που πράγματα που έχουμε πάρει από μια χώρα με βία ίσως όπως κλοπή, τώρα είναι η στιγμή να γυρίσουν, να ξαναδώσουν, δώσουμε αυτά τα πράγματα σε χώρες που θέλουν. Τα πράγματα που είναι ένα κομμάτι της how to say, κουλτούρα, πολιτιστική ζωή. Ναι, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και για αυτό το θέμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Ρίση Σούνακ, ακύρωσε συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό ήταν... Πώς ένιωσες? Ήταν μεγάλο λάθος. Ήταν έκπληξη. Ήταν ένα σοκ για όλους. Γιατί είναι όπως... Ήταν μια δράση από ένα παιδί. Ένα παιδικό δράση. Και ήταν όπως δεν μπορούσε να έχει κουβέντα για κάτι, γιατί ίσως φοβήθηκε. Ήταν, δεν έχουμε εξήγηση ακριβώς γιατί έκανε αυτό. Είπε ότι ο Μητσοτάκης είχε πει πριν ότι δεν θα μιλήσει για τα μάμαρα, διάρκεια την επίσκεψη. Και φυσικά σίγουρα δεν είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν θα πει, δεν θα μιλήσει για τα μάμαρα. Ήταν πολύ περίεργο, πολύ αγενής, όπως μια διπλωματική δράση απίστευτη. Γιατί η Βρετανία δεν έχει πολλούς φίλους στο κόσμο. Και η Ελλάδα είναι ένα πολύ κολλητή φίλη και είναι χαζός. Αυτό ως πούμε. Αυτό δεν ήταν για μένα η πρώτη φορά που είχα σκεφτεί δεν μου αρέσει ο Σούνακ. Για μένα ο Σούνακ πρέπει να φύγει. Έχουμε μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να φύγει έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ένας καλός πρωθυπουργός. Έχουμε μεγάλη ανάγκη στην Αγγλία για φρέσκη αρχή. Γιατί δεν βρίσκεται ηγέτη πολλά χρόνια τώρα? Θέλω να πω ότι τους αλλάζετε σαν τα πουκάμισα, την ξέρεις αυτή τη φράση την ελληνική? Ναι, είναι... It's a Greek phrase. Ναι, that's έχουμε something... ανάγκη. Ναι. Something... Τι είπες, συγγνώμη. Όχι, όχι, αν ήξερες τη φράση, το αλλάζουμε σαν τα πουκάμισα. Δηλαδή, όσο γρήγορα αλλάζει ένα πουκάμισο, πώς θα το φορέσεις μια φορά. Έτσι, έτσι εσείς αλλάζετε τους πρωθυπουργούς. Ναι, κάθε μέρα έχουμε καινούργια. Και σιγά σιγά είναι στο, how do you say, bottom of the pile. Είμαστε στην βάση. Και... Νομίζω ναι, αυτό για μένα δεν ήταν το τέλος για το Σούνακ, αλλά είναι ένα βήμα προς το τέλος όταν ακύρωσε αυτή την συνάντηση. Με το συνάντηση. Πάμε στο βιβλίο. Ποια είναι η ηρωίδα σου? Η ηρωίδα μου είναι η Χέλενα, που και είναι μισή Αγγλίδα από την Σκωτία, Σκοτσίδα, και μισή Ελληνίδα. Και έχει δύο πλευρές. Και είναι μόνο όταν είναι παιδί 8-9 που πηγαίνει στην Ελλάδα για την πρώτη φορά. Και με πολύ φρέσκα μάτια βλέπει την Αθήνα. Με μάτια πολύ αθώα και είναι διαρχή τα χρόνια του Χούντα και όλα είναι εκπληκτικό για αυτή.
Και σιγά σιγά μαθαίνει ότι ο παππούς της δεν είναι ένα ευγενικός άνθρωπος και έχει παίζει ένα κομμάτι στην ιστορία της αρχαιοκαπηλίας με αρκετά πράγματα και θέλει να κάνει κάτι και θέλει να κάνει, πώς το λες, a retribution. Θέλει να δώσει κάτι, Να διορθώσει αυτό που να καταλαβαίνει ότι ένας διορθώσει, να συγγενής σταματήσει. της έχει κάνει. Ναι, σωστά, ακριβώς έτσι. Και είναι Να ιστορία. αποκαταστήσει αυτή την αδικία τέλος πάντων. Ναι, και έχει αρκετούς ανθρώπους που ήταν θύματα που θέλει να κάνει κάτι καλά για αυτούς. Πηγαίνει λοιπόν σε μια ανασκαφή, εκεί αρχίζει να καταλαβαίνει ακόμη πιο πολύ την αξία του να έχεις αρχαιότητες, έτσι, και να τις διαφυλάσσεις ως κόριο οφθαλμού, ως κάτι πολύτιμο. Και βεβαίως εκεί έρχονται οι ευθείες αναφορές, όπως είπαμε, «The story refers to the Parthenon Marbles». Ναι. Πάντα στο φόντο έχει τα μάρμαρα. Μα όπως το λες και στην εισαγωγή σου, ένα τέτοιο ειδόλιο όπως αυτό προφανώς είναι Ναι. μεγάλης αξίας, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Έτσι. Ναι, δεν. Αλλά πρέπει να δούμε τον συμβολισμό, πρέπει να δούμε την αλληγορία πίσω από αυτή την ιστορία. Ναι, έχει αλληγορία, αλλά στην ίδια στιγμή ήθελα να έχω ένα εκεί που δεν είναι από ένα μαγαζί. Σουβενίρ. Αλλά την αγαπά. Ναι, αλλά συνήθως πολύ είναι πάντα διπλά μου. Γιατί για μένα είναι Το είχες πολύ χρόνια πριν γράψεις. όχι. Το αγόρασα όταν άρχισα. Γιατί η ομορφιά της είναι, για μένα είναι πολύ μεγάλη ομορφιάς. Να σου πω τώρα, το είχες στο γραφείο σου, έγραφες. Και έβλεπες πάνω σε αυτές τις γραμμές όλη τη διαδρομή αυτού του αγάλματος, έναν τεχνίτη που πριν χιλιάδες χρόνια το σμίλεψε, το έδωσε μορφή, έβλεπες όλη αυτή τη διαδρομή. Όταν Όταν έγραψα. το έβλεπες απέναντί σου και εσύ έγραφες. Ναι, για μένα έχει πολύ διαφορετικά πράγματα που είναι για μένα εκπληκτικό. Πολύ μοντέρνο είναι, πολύ όμορφη και είναι σύμβολο της μητρότητας. Και ήταν ενδιαφέρον για μένα ότι στο παρελθόν, 4.000-5.000 πριν, έκανα αυτά τα γλυπτά σε ένα στυλ. Γενικά είναι γυναίκες. Ήταν 95% από όλα που έχουν βρει οι αρχαιολόγοι είναι γυναίκες. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ότι είναι θέα ίσως. Και γενικά όταν σκεφτόμαστε για το περίοδο, η κλασική περίοδο, είναι πιο πολλές οι ήρωες ήταν άντρες. Και για μένα γι' αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια. Το καταλαβαίνω Ναι. πολύ καλά τι λες. Να σου πω τώρα, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Μαθαίνω από τον εκδοτικό σου οίκο ότι οι παρουσιάσεις που θα γίνουν είναι μόνο δύο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να το ανατρέψουμε. Να γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Είναι πάρα πολύ να Αλλά έρθω. θέλουμε αυτό το γλυκό πλάσμα, αυτή την Βέρα Ελληνίδα, την καταπληκτική συγγραφέα. Σκεφτείτε ένα βιβλίο της που δεν σας άρεσε, που δεν άγγιξε την ψυχή σας, που δεν σας έκανε να ταξιδέψετε. Δηλαδή, εδώ και στα σημεία που γίνονται οι ανασκαφές, όλα μυρίζουν και φωνάζουν Ελλάδα. Κι ας μην τα έχει βιώσει εκείνη από τα μικρά της χρόνια, έτσι. Την ανακάλυψε αργότερα την Ελλάδα, όταν ήδη είχε φτιάξει την οικογένειά της, είναι γνωστά αυτά. Οπότε παίρνουμε εμείς πρωτοβουλία. Τώρα μόλις κλείσουμε θα πάρω στον εκδοτικό σου οίκο και θα πω ότι ένα βόλο τουλάχιστον θα τον κάνουμε. Είσαι μέσα. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ταξιδέψω συνέχεια και πάντα όταν έχω έρθει στην Βόλο είναι πολύ ζωντανό βράδυ και θα μιλήσω με την εκδοτικό ήχο μου. Τώρα, μόλις κλείσουμε, παίρνω εγώ τηλέφωνο ναι. Και μου έλεγες ότι έχεις και φίλους τα τελευταία χρόνια στο Βόλο, έτσι. Ναι. Και έχω φίλους ο Στέφανος Δήμουλας. Που τον αγαπούμε όλοι στο Βόλο. Ναι, πάρα που πολύ. Είναι τόσο ωραίος. Και τώρα γενικά είναι στο Λονδίνο. Λοιπόν, το βλέπω στο Λονδίνο. Α, βρίσκεστε, πίνετε ένα καφέ, τρώτε, ξέρω εγώ, μια στο τόσο. Ναι. Τι ωραία. Πιένουμε για καφέ, πάντα για ωραίες κουβέντες. Και είναι πάντα τόσο όμορφος. Αυτό όταν είμαι κάπου με τον Στέφανο σκέφτομαι πώς μπορώ να είμαι σε ένα καφέ με ένα τόσο όμορφος και ζωντανός άνθρωπος και είναι από το Βόλο. Και ποιος είναι ο άλλος καινούριος φίλος? Και ο άλλος είναι ο Τηλέμακος Φατσής που ήταν ο πάρτνερ μου όταν χόρεψα στο Dancing with the Stars. Και τώρα αυτός είναι στην Αμερική, λοιπόν, με την Ελισάβετ. Θα ειδοποιήσουμε τους συγγενείς τους όμως και του Στέφανου και του Τηλέμαχου να είναι εκεί, έτσι, στην εκδήλωση που θα κάνουμε. Ναι, πρέπει να έρθουμε όλοι μαζί και να χορέψουμε μαζί και να διαβάσουμε. Θα χορέψουμε με αυτό το βιβλίο, που είναι και ογκώδες. Έγραφες πολύ καιρό, έτσι. Είναι απίστευτο, είναι πάρα πολλές σελίδες. Είναι σχεδόν 600 σελίδες, έτσι. Είναι πιο πολλές σελίδες από όλα τα άλλα. Από όλα τα άλλα σου βιβλία. Σε ευχαριστούμε και σε αγαπούμε πολύ για όλα αυτά που είσαι, για όλα αυτά που κάνεις για την χώρα μας, αλλά θα σε αγαπούσαμε και τίποτα αν δεν έκανες, γιατί είσαι ένας χαρισματικός άνθρωπος. Είσαι πολύτιμη για εμάς. Για μένα είμαι τυχαίρη που έχω έμπνευση στην Ελλάδα. Αυτό είναι η αλήθεια. Χωρίς την Ελλάδα δεν μπορώ να γράψω. Είναι ανταλλαγή. Το καταλαβαίνω. Είμαστε ομάδα. Είναι ένα κύκλο για μένα. Πολύ απλό. Πολλά πολλά φιλιά. Σ' αγαπούμε, Βικτόρια. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Από τις εκδόσεις του Ψυχογιού, το Ειδόλιο, με μια καταπληκτική ιστορία όμως, στο επίκεντρο είναι οι αρχαιότητες, είναι όλα αυτά που συνιστούν τον πολιτισμό και τον θησαυρό μας.